το μεγαλύτερο θαύμα. Ρώτησε κάποιος ένα δάσκαλο του Ζεν, ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο. Ο δάσκαλος απάντησε, κάθομαι εδώ, μόνος με τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή, δεν πρόκειται για παραβολή, αλλά για γεγονός. Δες αυτό ακριβώς που λέει, χωρίς να ψάχνεις για κανένα είδους κρυμμένη σημασία. Είναι σαν ένα τριαντάφυλλο, μια απλή δήλωση. Αν αρχίσεις να ψάχνεις τι ακριβώς σημαίνει, θα σου ξεφύγει η σημασία του. Η σημασία είναι εκεί. Είναι προφανής. Δεν υπάρχει ανάγκη να ψάξεις για αυτήν. Τη στιγμή που αρχίζεις να ψάχνεις για σημασία, σχετικά με τόσο απλά γεγονότα, υφαίνεις φιλοσοφίες, δημιουργείς μεταφυσικές και μετά συνεχίζεις με αυτό και με εκείνο και απομακρύνεσαι πάρα πολύ από το γεγονός. Είναι μια απλή δήλωση. Ο δάσκαλος του Ζέν είπε «Κάθομαι εδώ μόνος με τον εαυτό μου». Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το να είσαι μόνος είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται πάντα την ανάγκη του άλλου υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για τον άλλον επειδή κάτι λείπει μέσα μας. Έχουμε τρύπες στην ύπαρξή μας που τις γεμίζουμε με την παρουσία του άλλου. Ο άλλος κατά κάποιον τρόπο μας ολοκληρώνει. Διαφορετικά είμαστε ανολοκλήρωτοι. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Ο άλλος γίνεται καθρέφτης, και μπορούμε να δούμε τα πρόσωπά μας σε Αυτόν. Χωρίς τον άλλον ριχνόμαστε ξαφνικά στους εαυτούς μας. Προκαλείται μεγάλη στεναχώρια, έλλειψη άνεσης, επειδή δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Όταν είμαστε μόνοι έχουμε για συντροφιά μια περίεργη παρέα, μια παρέα που προκαλεί αμηχανία. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Με τον άλλον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καθορισμένα. Ξέρουμε το όνομα, ξέρουμε τον χαρακτήρα, ξέρουμε πως είναι άντρα ή γυναίκα, Ινδουιστής, Χριστιανός, Ινδός, Αμερικανός. Υπάρχουν τρόποι για να προσδιορίσουμε τον άλλον. Πώς προσδιορίζεις όμως τον εαυτό σου, βαθιά μέσα σου υπάρχει μία άβυσος που δεν προσδιορίζεται. Υπάρχει μία και κενότητα αρχίζεις να γίνεσαι ένα με αυτό. Αυτό δημιουργεί φόβο. Τρομάζεις, θέλεις να τρέξεις προς τον άλλον. Ο άλλος σε βοηθάει να βγεις έξω. Ο άλλος σε βοηθάει να παραμείνεις έξω. Όταν δεν υπάρχει κανείς, μένεις απλό με την κενότητά σου. Κανένας δεν θέλει να είναι μόνος. Ο μεγαλύτερος φόβος στον κόσμο είναι το να μείνει κανείς μόνος. Οι άνθρωποι κάνουν χίλια δύο πράγματα, μόνο και μόνο για να μην μείνουν μόνοι. Μιμήσε τους γειτονές σου για να είσαι ακριβώς σαν και εκείνους και να μην μείνεις μόνος. Χάνεις την ατομικότητά σου, χάνεις τη μοναδικότητά σου. Γίνεσαι απλώς μίμος, γιατί αν δεν μιμηθείς θα μείνεις μόνος. Γίνεσαι κομμάτι του πλήθους. Γίνεσαι μέλος μιας εκκλησίας, γίνεσαι μέλος μιας οργάνωσης. Κατά κάποιον τρόπο θέλεις να ενωθείς με ένα πλήθος, όπου μπορείς να νιώθεις άνεση πως δεν είσαι μόνος, αφού υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω σου, τόσοι πολλοί μουαμεθανοί σαν και σένα, τόσοι πολλοί Ινδουιστές σαν και σένα, τόσοι πολλοί Χριστιανοί, εκατομμύρια Χριστιανοί δεν είσαι μόνος. Το να είσαι μόνος είναι πραγματικά το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτό σημαίνει πως τώρα δεν ανήκεις σε καμιά εκκλησία, δεν ανήκεις σε καμιά οργάνωση, δεν ανήκεις σε καμιά θεολογία, δεν ανήκεις σε καμιά ιδεολογία, σοσιαλιστική, κομμουνιστική, φασιστική, ινδουιστική, χριστιανική, ζαϊνιστική, βουδιστική δεν ανήκεις, απλώς υπάρχεις και έχεις φτάσει στο σημείο να ξέρεις πώς να είσαι με τον εαυτό σου. Οι ανάγκες σου για τον άλλον έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχεις διεξόδους, δεν έχεις καθόλου τρύπες, δεν σου λείπει τίποτα, δεν έχεις καθόλου ατέλειες. Είσαι απλώς ευτυχισμένος με το να είσαι ο εαυτός σου. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Η ευτυχία σου είναι χωρίς όρους. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο. Να θυμάσαι όμως πως ο δάσκαλος λέει είμαι εδώ μόνος με τον εαυτό μου. Όταν είσαι μοναχικός είσαι απλώς μόνος και υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα. Όταν νιώθεις μοναξιά σκέφτεσαι τον άλλον, σου λείπει ο άλλος η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση. Αισθάνεσαι πως θα ήταν καλύτερα αν ο άλλος ήταν εκεί. Ο φίλος σου, η σύζυγος, η μητέρα σου, ο αγαπημένος σου, ο σύζυγός σου θα ήταν καλό αν ο άλλος ήταν εκεί. Όμως ο άλλος δεν είναι. Η μοναξιά είναι η απουσία του άλλου. Η μοναχικότητα είναι η παρουσία του εαυτού. Η μοναχικότητα είναι πολύ θετική. Είναι μια παρουσία, παρουσία που ξεχυλίζει. Είσαι τόσο γεμάτος από παρουσία που μπορείς να γεμίσεις ολόκληρο το σύμπαν με την παρουσία σου και δεν υπάρχει ανάγκη του άλλου. Αν όλος ο κόσμος εξαφανιστεί, αυτός ο δάσκαλος του Ζεν δεν θα χάσει τίποτα. Αν ξαφνικά, με κάποιο μαγικό τρόπο, εξαφανιστεί ολόκληρο ο κόσμο και αυτό ο δάσκαλο του Ζεν μείνει μόνο, θα είναι τόσο ευτυχισμένο όπω πάντα. Δεν θα του λείψει τίποτα. Θα αγαπήσει αυτήν την κενότητα, αυτό το καθαρό άπειρο. Δεν θα του λείψει τίποτα, γιατί έχει ήδη φτάσει στο σπίτι του. Ξέρει πως ο ίδιος επαρκεί στον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος που έχει φωτιστεί και έχει φτάσει στο σπίτι δεν ζει με τους άλλους. Στην πραγματικότητα μόνον αυτός μπορεί να είναι με άλλους. Ακριβώς επειδή είναι ικανός να ζει με τον εαυτό του, γίνεται ικανός να ζει και με άλλους. Αν δεν μπορείς να ζεις με τον εαυτό σου, πώς μπορείς να γίνεις ικανός να ζεις με τους άλλους. Όταν δεν είσαι ικανός να ζεις σε βαθιά αγάπη Ούτε καν με τον εαυτό σου πώς μπορείς να ζεις με τους άλλους. Οι άλλοι είναι πολύ μακριά. Ο άνθρωπος που αγαπάει τη μοναχικότητά του είναι ικανός να αγαπήσει. Αλλά ο άνθρωπος που αισθάνεται μοναξιά είναι ανίκανος να αγαπήσει. Ο άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος με τον εαυτό του είναι γεμάτος από αγάπη. Ρέι δεν έχει ανάγκη από την αγάπη κανενός γι' αυτό και μπορεί να δώσει. Όταν εσύ ο ίδιος έχει ανάγκη, είσαι ζητιάνος, πώς είναι δυνατόν να δώσεις. Μα όταν μπορείς να δώσεις, τότε έρχεται προς το μέρος σου πολύ αγάπη. Πρόκειται για ανταπόκριση, για μια φυσική ανταπόκριση. Το πρώτο μάθημα της αγάπης είναι το να μάθεις πώς να είσαι μόνος. Η απάντηση του δάσκαλου του Ζεν είναι μια πολύ σημαντική δήλωση. Δεν έχει τίποτα να κάνει με παραβολές. Είναι άμεση, είναι σαν το τριαντάφυλλο. Ποτέ δεν ρωτάς για το τριαντάφυλλο. Ποια είναι η παραβολή του τριαντάφυλλου, ούτε ρωτάς τι σημαίνει αυτό το τριαντάφυλλο. Ο δάσκαλος είναι σαν το τριαντάφυλλο. Αν μπορείς να δεις, δες. Αν δεν μπορείς να δεις, τότε ξέχνα Ποτέ δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις τη σημασία του. Γιατί η σημασία είναι ακριβώς μπροστά σου. Μην το κάνεις παραβολή. Οι παραβολές σημαίνουν πως έχεις αρχίσει να ερμηνεύεις και αυτό που ερμηνεύεις είναι απλώς η δική σου ερμηνεία. Όταν μιλάει ένας δάσκαλος του Ζεν, η σημασία των λόγων του είναι απολύτως καθαρή, προφανής. Είναι ακριβώς μπροστά του μην προσπαθείς να την αποφύγεις. Αν αρχίσεις να ψάχνεις τη σημασία της, θα κοιτάς δεξιά, αριστερά και θα χάσεις αυτό που είναι μπροστά σου. Πρόκειται για μία απλή δήλωση. Κάθομαι εδώ, μόνος με τον εαυτό μου. Δοκίμασέ το για να πάρεις μια ιδέα. Απλώς κάτσε μόνος σου. Ο διαλογισμός είναι αυτό το πράγμα. Το να κάθεσαι μόνος, χωρίς να κάνεις τίποτα. Απλώς δοκίμασε. Αν αρχίσεις να αισθάνεσαι μοναξιά, τότε κάτι λείπει από την ύπαρξή σου. Τότε δεν έχεις καταφέρει ακόμα να καταλάβεις ποιος είσαι. Και τρέχοντας από εδώ και από εκεί, από το τώρα στο τότε, από αυτό το άτομο σε εκείνο το άτομο, δεν πρόκειται να καταλάβεις τον εαυτό σου. Ύστερα Μπε βαθύτερα σε αυτή τη μοναξιά, ώσπου να φτάσει σε ένα στρώμα όπου ξαφνικά η μοναξιά μεταμορφώνεται σε μοναχικότητα. Μεταλλάσσεται. Η μοναξιά είναι η αρνητική όψη της μοναχικότητας. Αν μπει βαθύτερα μέσα σε αυτό, είναι επόμενο να έρθει κάποια στιγμή που θα αρχίσεις ξαφνικά να νιώθεις τη θετική του όψη. Επειδή και οι δύο όψεις είναι πάντα μαζί. Γι' αυτό μείνε στη μοναξιά. Υπόφερε με τη μοναξιά. Είναι δύσκολο. Ο διαλογισμός είναι δύσκολος. Έρχονται άνθρωποι σε μένα και λένε «Ναι, είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε. Δώσε μας όμως ένα μάντρα για να μπορούμε να ψέλνουμε». Στην πραγματικότητα λένε πως δεν θέλουν να είναι μόνοι δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με τη μοναξιά τους. Θα ψάλουν ένα μάντρα και αυτό θα γίνει σύντροφός τους. Θα λένε ραμ, ραμ, ραμ και δεν θα νιώθουν τη μοναξιά τους. Αυτός ο ήχος που επαναλαμβάνεται συνεχώς θα γίνει η συντροφιά τους. Τους ξεφεύγει η όλη σκοπιμότητα του πράγματος. Ο υπερβατικός διαλογισμός δεν είναι καθόλου διαλογισμός. Διαλογισμός σημαίνει το να είσαι απλώς μόνος, χωρίς να κάνεις κάτι, ούτε καν να ψέλνεις μια μάντρα, επειδή αυτό είναι ένα τέχνασμα του νου. Είναι κάτι που ο νους πάντα έκανε. Έχεις παρατηρήσει πόσες φαντασιώσεις σου αποκαλύπτονται όταν είσαι μόνος, ατέλειωτες φαντασιώσεις, ονειροπολίσει. Όποτε είσαι μόνος αρχίζεις να ονειροπολείς. Όποτε δεν έχεις κάτι να κάνεις και νιώθεις βαριεστημένος αμέσως αποδράς σε ονειροπολήσεις. Γι' αυτό αν κανείς πάει στην έρημο, στην έρημο της Αραβίας, στη Σαχάρα και καθίσει εκεί θα αρχίσει να φαντάζεται, θα αρχίσουν να του έρχονται πράγματα επειδή η έρημος είναι κάτι πολύ μονότονο δεν υπάρχει τίποτα για να του δώσεις προσοχή. Απλώς η ίδια μονότονη απεραντοσύνη της ατέλειωτης άμου. Τίποτα που να σε αποσπά, τίποτα καινούριο, μονοπλήξη και μονοτονία. Αν δεν υπάρχει τίποτα καινούριο εξωτερικά, τότε γίνεται κανείς ονειροπόλος. Αρχίζει να αντικαθιστά, δημιουργεί το δικό του φανταστικό κόσμο και αρχίζει να τον εξετάζει. Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που πηγαίνουν στα Ιμαλάια και κάθονται σε σπηλιές για να διαλογιστούν. Αρχίζουν να πλάθουν στη φαντασία τους. Μπορούν να φανταστούν οτιδήποτε. Θεούς και θεές και άψαρας και αγγέλους και τον Κρίσνα να παίζει τη φλογέρα του και τον Ράμα να στέκεται με το τόξο του και τον Ιησού και οτιδήποτε έχει στη φαντασία σου με οτιδήποτε έχεις διαπλαστεί. Αν έχεις διαπλαστεί ως χριστιανός, αρχά ή γρήγορα θα συναντήσει σε μια σπηλιά των Ιμαλαίων, τον Ιησού. Και αυτό θα είναι καθαρή φαντασία. Όταν εξωτερικά δεν υπάρχει τίποτα για να αποσπάσει τον νου, τότε αυτός αρχίζει να φτιάχνει τα δικά του όνειρα. Και όταν ονειρεύεσαι συνεχώ, αυτά τα όνειρα μοιάζουν πάρα πολύ αληθινά. Στη Δύση, έχουν γίνει πολλά πειράματα που αφορούν τη στέρηση ερεθισμάτων. Αν κάποιο στερηθεί όλα τα ερεθίσματα, κλειστά τα μάτια, βουλωμένα αυτιά, ώστε να μην υπάρχουν εξωτερικά ερεθίσματα, τότε μέσα σε δύο-τρεις ώρες θα αρχίσει να ονειρεύεται τόσο καταπληκτικά όνειρα και τόσο πραγματικά, πιο αληθινά και από την πραγματικότητα και αν κάποιος στερηθεί εντελώς τα εξωτερικά ερεθίσματα για 21 μέρες, τότε δεν θα επιστρέψει ποτέ σε καλή ψυχική υγεία. Θα τρελαθεί, επειδή η φαντασία του θα τον καταλάβει ολοκληρωτικά. Γιατί όμως αρχίζει να ονειροπολεί ο νους? Η επιστημονική εξήγηση είναι πως ο νους δεν μπορεί να ζήσει μόνος με τον εαυτό του. Γι' αυτό χρειάζεται συντροφιά. Και όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανείς, τότε δημιουργεί φαντασιώσεις. Η φαντασίωση είναι ένα υποκατάστατο. Γι' αυτό ονειρεύεσαι τη νύχτα. Στον ύπνο σου είσαι μονάχος. Ο κόσμος εξαφανίζεται. Ο σύζυγός σου δεν είναι πια εκεί. Τα παιδιά σου δεν είναι πια εκεί. Η σύζυγός σου δεν είναι πια εκεί. Είσαι με μία λέξη μονάχος και εσύ είσαι ανίκανος να δεχτείς τη μοναχικότητα. Ο νου σου απλώς υποκαθιστά έναν άλλον κόσμο ονείρων. Όνειρα, κύκλοι ονείρων όλη νύχτα. Γιατί είναι αναγκαία τα όνειρα, επειδή δεν μπορείς να είσαι μονάχος. Όλη αυτή η αυταπάτη που υπάρχει τριγύρω σου είναι επειδή δεν έχεις μάθει ένα βασικό πράγμα. Το να μείνεις μόνος. Ο δάσκαλος του Ζεν έχει δίκιο λέει «Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Κάθομαι εδώ μόνος με τον εαυτό μου. Το να είσαι με τον εαυτό σου και το να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου και να μην φεύγει σε φαντασιώσεις, τότε ξαφνικά βρίσκεται κανείς στο σπίτι του, μπαίνει στη δική του άβυσο. Μοιάζει με κενότητα όταν μπαίνεις, όταν όμως έχεις μπει πρόκειται για την ίδια την πληρότητα της ύπαρξης. Η ολοκλήρωση, το άνθισμα, ο οργασμός, το κρεσέντο δεν είναι κενότητα. Φαίνεται μόνο πως είναι κενότητα επειδή έχει ζήσει μαζί με άλλους και ξαφνικά οι άλλοι σου λείπουν. Γι' αυτό το ερμηνεύεις ως κενό. Δεν υπάρχουν αλήκοι, μόνο εσύ Μα επειδή δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου άμεσα, σου λείπουν οι άλλοι. Έχει εθιστεί πολύ. Η ιδέα του άλλου έχει χωθεί πολύ βαθιά μέσα σου. Έχει γίνει μία μηχανική συνήθεια, ώστε όταν σου λείψει είσαι άδειο. Νιώθεις μοναξιά, πέφτεις σε μία άβυσο. Αν όμως το επιτρέψεις και πέσεις μέσα στην άβυσο, τότε πολύ γρήγορα θα καταλάβεις πως η Άβυσσος έχει εξαφανιστεί και με την Άβυσσο εξαφανίζονται και όλες οι απατηλές προσκολήσεις. Τότε συμβαίνει το μεγαλύτερο θαύμα για το οποίο είσαι απλώς ευτυχισμένος, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη αιτία. Να θυμάσαι, όταν η ευτυχία σου εξαρτάται από τους άλλους, τότε και η δυστυχία σου θα εξαρτάται επίσης από τους άλλους. Αν είσαι ευτυχισμένος, επειδή μια γυναίκα είναι ερωτευμένη μαζί σου, τότε θα γίνεις και δυστυχισμένο όταν εκείνη πάψει να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Αν είσαι ευτυχισμένο επειδή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, τότε αν μια μέρα λείψει, θα γίνεις δυστυχισμένο. Η δυστυχία σου θα είναι πάντοτε χρεοκοπημένη και ανασφαλής και εσύ θα βρίσκεσαι πάντα μέσα στην καταιγίδα. Ποτέ δεν θα είσαι σίγουρος για το αν είσαι ή δυστυχισμένος. Γιατί κάθε στιγμή θα βλέπεις πως το έδαφος κάτω από τα πόδια σου μπορεί να εξαφανιστεί. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εξαφανιστεί. Ποτέ δεν θα μπορείς να είσαι σίγουρος. Η γυναίκα τη μία στιγμή χαμογελούσε και την άλλη ήταν θυμωμένη. Ο σύζυγος μιλούσε τόσο όμορφα τη μία στιγμή και ξαφνικά την άλλη έχασε την ψυχραιμία του. Το να εξαρτάς από τους άλλους σημαίνει πως είσαι διαρκώς εξαρτημένος και η εξάρτηση είναι σκλαβιά και μέσα στη σκλαβιά ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να ανθίσει, να νιώσει αληθινή ευτυχία. Η αληθινή ευτυχία είναι δυνατή μόνο στην ολοκληρωτική, την ανεφόρον ελευθερία. Γι' αυτό στην Ανατολή το ονομάζουμε μόξα. Μόξα σημαίνει απόλυτη ελευθερία. Το να είσαι με τον εαυτό σου είναι μόξα, επειδή τώρα δεν εξαρτάς. Η ευτυχία σου είναι όλη δική σου. Δεν την δανείζεσαι από κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να την κλέψει, ούτε και ο θάνατος. Να θυμάσαι, ο θάνατος σε χωρίζει μόνο από τους άλλους, ποτέ δεν σε χωρίζει από τον εαυτό σου. Ο θάνατος μοιάζει τόσο τρομακτικός επειδή θα σε αρπάξει από τους άλλους. Η σύζυγος δεν θα είναι πια μαζί με τον σύζυγο. Η μάνα δεν θα είναι πια μαζί με τα παιδιά. Ο θάνατος σε αποχωρίζει μονάχα από τους άλλους. Δεν μπορεί να σε χωρίσει από τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τρόπος να σε αποχωρήσει από τον εαυτό σου. Όταν πια έχεις μάθει πως να είσαι με τον εαυτό σου τότε ο θάνατος δεν σημαίνει τίποτα. Τότε ο θάνατος δεν υπάρχει. Είσαι αθάνατος. Τότε ο θάνατος δεν μπορεί να αφαιρέσει από σένα τίποτα. Αυτό που ο θάνατος δεν μπορεί να σου πάρει το έχεις παραδώσει από μόνος. Αυτό είναι διαλογισμός το να παραδώσεις το μη ουσιώδες, αυτό που ο θάνατος μπορεί να σου αφαιρέσει. Αυτό που πρόκειται να κάνει ο θάνατος, ένας διαλογιστής το κάνει από μόνος του, εθελοντικά. Το παραδίδει γνωρίζοντας καλά πως θα του αφαιρεθεί. Το να είσαι μονάχος είναι απέραντα όμορφο. Δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να μπορεί να συγκριθεί. Η ομορφιά του είναι η ύψιστη ομορφιά. Το μεγαλείο του είναι το ανώτατο μεγαλείο. Η δύναμή του είναι η τελειωτική δύναμη. Γέρνα πίσω στο σπίτι σου. Και ο τρόπος είναι πρώτα θα πρέπει να βασανιστείς με τη μοναξιά. Βασανίσου. Πέρασε από αυτό. Πρέπει να πληρώσεις για την ευτυχία που πρόκειται να γίνει δική σου. Πρέπει να πληρώσεις γι' αυτό. Αυτό το βάσανο της μοναξιάς είναι το αντίτιμο θα ευεργετηθείς.